Σήμερα λοιπόν θα πάμε μέχρι τις 9. Έχουμε και σήμερα έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν άνθρωπο που έχει εντυπωσιάσει και με το έργο του και γενικώς με όλη τι έχει φτιάξει στην Μπέλο Πακιάτου. Είναι ο προπονητής ομάδας του Μπέλο Πακιάτου, είναι ο Τάσος Πέρας. Καταρχάς, καλησπέρα Τάσο. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχεις να μας πεις πολλά σήμερα, γιατί εκεί που πήγες φέτος κάτι άλλαξες και η ομάδα πάει από το καλό στο καλύτερο. Δεν τα άλλαξα μόνος μου, αλλά... Σωστά, ναι. Είναι μια δουλειά που γίνεται με πολλούς ανθρώπους. Από τον πρόεδρο μέχρι και το φροντιστή. Ναι, και... κανένας αλλάζει τίποτα από το. Σωστό. Πριν λοιπόν ξεκινήσουμε να μας πει τι ακριβώς έχει δημιουργηθεί εκεί στο Κιάτο, να πω εγώ ότι εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω της ιστοσελίδας μας, που είναι www.elektra.fm. Μπορείτε να μας στέλνετε τα email σας στο info@elektra.fm, και μπορείτε και επίσης να στέλνετε και τα μηνύματά σας στην σελίδα μας στο Facebook Elektra98.8, Elektra με ελληνικούς χαρακτήρες. Λοιπόν, φυσικά να πω ότι εδώ στον ήχο είναι η Εύη, που την έχουμε, την τρελαίνουμε κάθε Δευτέρα, Παρασκευή, και εγώ τουλάχιστον τις υπόλοιπες μέρες δεν λένε οι άλλοι. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μας πεις, Τάσο, πηγαίνοντας το καλοκαίρι στο Μπέλοπα, ήταν εξ αρχής στόχος το πρωτάθλημα? Για μένα προσωπικά ναι. Γιατί πήγα σε μια ομάδα που είχα παίξει πιο παλιά 8 χρόνια. Ήξερα τι σημαίνει η Πελοπασιά του και την ιστορία και τη φανέλα της ομάδος. Όταν έχει παίξει τόσα χρόνια, σίγουρα δεν περίμενα να πω ότι θα κάνουμε πρωταθλητισμό. Από τη στιγμή που έπρεπε να δω τι ομάδα έχουμε, τι παίχτες, πώς λειτουργεί η διοίκηση, να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα πλάνο, να φτιάξουμε μια καλή ομάδα. Εγώ πήγα, είδα μια διοίκηση που είχε όρεξη πολύ. Μετά, όταν ξεκίνησε η προετοιμασία, είδα παίχτες που είχαν πολύ όρεξη, που αυτό είναι υπέρ του προπονητή. Βεβαίως. Γιατί του δίνει τη δυνατότητα να δουλέψει. Και έτσι σιγά σιγά ξεκινήσαμε, διοίκηση, ποδοσφαιριστές, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι καλό. Πλέον είναι στόχος το πρωτάθλημα, έτσι, ξεκάθαρα. Σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, νομίζω θα προσπαθήσουμε να το διεκδικήσουμε όσο μπορούμε. Εύχομαι να έχουμε συνέχεια και να παίζουμε καλά. Και άμα είναι και το θέλει και ο Θεός να το πάρουμε το πρωτάθλημα, ας το πάρουμε. Εγώ θα ξεκινήσω τώρα. Ήρθε το Γενάρη ο Μάικ Σουμεριώτης. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που μέσος όρος, αν τον αφήσεις και δεν τον χαλαρώσεις σε κάποια παιχνίδια, θα βάζει 3-4 γκολ στο παιχνίδι. Πώς είναι να βλέπεις, βέβαια να μην αδικήσω και τον Άρη τον Πράττω, γιατί αυτό το δίδυμο δεν υπάρχει στον ομό. Πες μας λίγο για αυτούς τους δύο παίχτες. Κυρίως για τον Μάικ, γιατί όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Μάικ. Κοίτα, ο Μάικ δεν είναι τώρα να τον γνωρίσουμε που ήρθε στον Μπέλο Πακιάτο. Βεβαίως. Νομίζω σε όλες τις χρονιές που αγωνίζεται, τουλάχιστον τελευταία χρόνια βγαίνει πρώτο κόρε. Σωστά. Φέτος πάει για την 5η-6η χρονιά, το χάσει και εγώ λίγο. Εμείς με τη διοίκηση σκεφτήκαμε ότι θέλαμε έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να έχει αυτό που λέμε το εύκολο γκολ. Βεβαίως. Ο Μάικ ήταν ένα παιδί που τον ξέραμε, είχε παίξει στο Κιάτο και είναι και Κιατανιώτης. Είδαμε ότι μπορεί να κολλήσει με την ομάδα και να ταιριάξει στο στυλ που έχει η ομάδα μας, στα αποδυτήρια, αυτό που λένε στα ποδοσφαιρικά. Και καλώς τον πήραμε. Φαίνεται στο γήπεδο. Φυσικά, αν θες να σου πω για τον Μάικ του Μυριώτη, να ξέρεις ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που εγώ δεν είχα συνεργαστεί μαζί του, αλλά σε αυτούς τους δύο μήνες, τρεις που είμαστε μαζί, δουλεύει σαν επαγγελματίας. Ναι. Και ξέρεις, όταν ένας ποδοσφαιριστής, χωρίς να θέλω να δικήσω τα άλλα τα παιδιά, αλλά όχι, απλά μιλάμε για το συγκεκριμένο, ναι. Όταν ένας ποδοσφαιριστής δουλεύει σε όλες τις προπονήσεις, δεν δυσανασχετεί ποτέ, κάποια στιγμή θα του βγει σε καλό. Μιλάμε, από ό,τι μου έλεγες πριν, δεν είχες δουλέψει με κανέναν από αυτούς τους παίχτες που έχεις φέτος. Όχι. Και παρόλα αυτά, βρήκατε, δημιουργήσατε ένα εξαιρετικό πράγμα. Τους περισσότερους ήξερες στους αντιπάλους, και από όσο μου είπες και πριν, είχες παίξει συμπαίχτης με τον Θανάση τον Δάνη. Ναι, εγώ όταν ήμουν πιο μεγάλος. Τον οποίο έχεις παίχτη ακόμα. Ο Δάνης ήταν μικρός όταν ήρθε στην ομάδα. Ο Δάνης είναι ένας αιώνιος έφηβος. Ένας επαγγελματίας που αγαπάει την ομάδα, δεν χάνει προπόνηση, δουλεύει, συμμετέχει κανονικά σαν όλους τους άλλους. Και είναι τιμή για να το βλέπουν και τα άλλα τα παιδιά. Βεβαίως. Και πιο μικροί, όταν βλέπω ένα τέτοιο παιδί σε μια τέτοια ηλικία και να μην έχει βαρεθεί.
να παίρνουν παράδειγμα τα μικρά παιδιά, ότι βλέπω ένα μεγάλο παιδί που προσπαθεί στην προπόνηση σαν έφηβος. Σε ρώτησα πριν για το Μάκη, αλλά έχεις 3-4 παίχτες, 3-4 προσωπικότητες που δεν τις βρίσκεις γενικώς, δεν βρίσκεις μία τέτοια σε πολλές ομάδες του νομού. Είναι ο Τάκης ο Παπαβασιλείου, είναι ο Παναγιώτης Δεδάκης, είναι ο Βασίλης ο Μιχαλόπουλος. Ο Μάρκος ο Μπούκης. Ο Μάρκος ο Μπούκης, βεβαίως. Πώς νιώθεις που έχεις τέτοιους παίχτες? Ο Δημήτρης, ο Βελέτας. Είναι ένας και ένας. Παιδιά, λέμε, ναι, είναι ένας και ένας. Ο Χρυσόναγνωσόπουλος που ήρθε το Γενάρη. Πώς νιώθεις που έχει δημιουργηθεί ένα τέτοιο σύνολο, ας πούμε? Κοίτα, όπως είπες, επειδή δεν είχα συνεργαστεί μαζί με τα παιδιά, όταν πας σε μια ομάδα, περιμένεις να δεις ορισμένα πράγματα. Εγώ από την πρώτη εβδομάδα κατάλαβα ότι ήσουν να είμαι τυχερός εδώ πέρα. Μπράβο. Γιατί είδα παίχτες που είχα ακούσει διάφορα, ότι βαριώνται, κάνουν, ράνουν, δεν έχουν όρεξη. Mm-hmm. Εγώ είδα κάτι τελείως διαφορετικό. Δεν έλειπε κανένας ποτέ από την προπόνηση. Mm-hmm. Και θέλω να τους δώσω ένα μεγάλο μπράβο μέχρι στιγμής, γιατί το 80% των ποδοσφαιριστών το δικό μας είναι εργαζόμενοι. Και μετά από μια ώρα έρχονται στο γήπεδο. Ακριβώς. Δεν ξυπνάει κανένας 12 ώρα από το ξενοδοχείο και να θα κάνει μια ώρα προπόνηση. Σίγουρα, σαν παίχτες δεν τους ζητάω, είναι πάρα πολύ καλοί παίχτες. Αλλά πιο πολλοί είναι, όπως είπες, έχουν πολύ έντονη προσωπικότητα. Από τον αρχηγό τον Τάκη, που είναι ένας πραγματικός αρχηγός. Και όλα τα άλλα τα παιδιά μαζί έχουν φτιάξει ένα κλίμα καλό. Και μπορώ να σου πω ότι αυτοί με τραβήξαν πιο πολύ να θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό από ότι εγώ αυτούς. Mm-hmm. Γιατί είδα ένα κλίμα που αυτοί θέλουν πιο πολύ από μένα να δείξουν κάτι από ότι εγώ σαν προπονητής. Και ξέρεις, με τράβηξε και εμένα και δέθηκα. Στην ουσία, με βοηθήσαν να δεθώ μέσα σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Λες και ήμουν χρόνια. Γενικότερα το πρωτάθλημα φέτος πώς το βλέπεις? Νομίζω γίνεται ένα καλό πρωτάθλημα για μένα, ναι. Και στην κορυφή και, και στις ομάδες που είναι στην επικίνδυνη ζώνη για να υποβιβαστούν. Mm-hmm. Σίγουρα έχει προβλήματα το κορυφαίο ποδόσφαιρο. Εμείς, τι να σου πω. Καλό είναι με την απόδοση, με την οργάνωση όλων των ομάδων να τραβήξουμε όσο πιο πολλά παιδιά γίνεται στο γήπεδο, με τις ακαδημίες, να γίνει μια σωστή δουλειά. Προσπαθεί η ομάδα, έχουμε και ακαδημίες πολλές, ναι. Γύρω στα πάνω από 100-150 παιδιά είναι. Μπόλικα. Ναι, όχι, θα μπορούσαμε να είχαμε παραπάνω. Mm-hmm. Εύχομαι να έχουμε συνέχεια και σαν Πέλο Πασκιάτου και σαν κορυφαίο ποδόσφαιρο. Τι να σου πω τώρα. Αυτή την κόντρα Κόρινθος 2006 Κόρινθος, σαν τρίτος, πώς την ακούς, πώς τη βλέπεις? Δεν ξέρω αν υφίσταται πραγματικά ή είναι από τους δημοσιογράφους. Όλο και κάτι υπάρχει. Όλο και κάτι υπάρχει. Μπορεί κάποιοι δημοσιογράφοι να το τραβάμε και λίγο, γιατί έτσι είναι οι δημοσιογράφοι δυστυχώς. Αλλά σε συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει, όλο και κάτι υπάρχει. Μπορώ να καταλάβω την αντιπαλότητα, την ποδοσφαιρική των 90 λεπτών ή το συναγωνισμό. Πολύ λογικό. Αλλά αντιπαλότητα εκτός αγωνιστικών χώρων δεν νομίζω υπάρχει κάποιος λόγος να υπάρχει. Το θεωρώ κουτό. Έτσι. Προσωπικά. Τώρα τι να σου πω, αν υπάρχει τέτοια αντιπαλότητα, ίσως μας φέρει εμάς. Από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα με κανέναν. Ναι. Μπράβο. Να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε ακόμα. Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ στον Ηλέκτρα 98,8. Έχουμε εδώ δίπλα μας στο στούντιο τον Τάσο Μπέρα, τον προπονητή του Πέλο Πακιάτου, της ομάδας που προπορεύεται στο πρωτάθλημα της πρώτης Κορινθίας. Αύριο έχουμε ένα παιχνίδι από τον Αστέρα Δερβενίου. Πες μας λίγο γι' αυτό. Κοίτα, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να κερδίσουμε αν θέλουμε να συνεχίσουμε να πρωταγωνιστήσουμε και να βγούμε πρωταθλητές. Σημαντικό παιχνίδι για μας. Το αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα, όπως πιστεύω να αντιμετωπίσουμε και τα άλλα παιχνίδια που έρχονται. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να κερδίσουμε και να εξακολουθήσουμε να είμαστε στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχεις τα δύσκολα σου παιχνίδια, είναι τα δύο δύσκολα ντέρμπι, με Κόρινθο και Κόρινθο 2006. Μάλιστα την επόμενη αγωνιστική έρχεσαι στο στάδιο αντιμετωπίζοντας την Κόρινθο 2006. Πόσο δύσκολο είναι πιθανόν να κριθεί το πρωτάθλημα με δύο ντέρμπι τα οποία τα έχεις εκτός έδρας? Για μένα, να σου πω την αλήθεια, τα πρωταθλήματα κρίνονται με τις λεγόμενες μικρές ομάδες. Σωστό. Κοίτα, εμείς
χωρίς να θέλω να υποτιμήσω καμία ομάδα, αντιμετωπίζουμε όλα τα παιχνίδια το ίδιο. Έτσι πρέπει. Και γι' αυτό νομίζω ότι είμαστε πρώτοι. Μπράβο. Σου λέω μόνο ότι στο ΚΙΑΤ ακόμα από 2-3 περιπτώσεις δεν έχουμε αναφερθεί ακόμα για τον ντέρμπι. Εντάξει. Ναι, δεν το λέω. Είναι η πραγματικότητα. Ναι, μας νοιάζει σημαντικά το αυριανό παιχνίδι να κερδίσουμε. Να μην έχουμε τίποτα τραυματισμούς, τίποτα απώλειες από κόκκινες κάρτες. Μπάλα είναι ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Και να δούμε από Κυριακή Δευτέρα που θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία, τι θα γίνει στο ντέρμπι. Δεν νομίζω κρίνονται τα παιχνίδια στα ντέρμπι. Τα ντέρμπι, αν πεις, εξαρτάται πότε γίνονται, αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ ψυχολογικό. Έτσι. Το να κερδίσεις ένα ντέρμπι, να πιστέψεις, να πάρεις πάνω σε αυτό που λέμε στην ποδοσφαιρική διάλεκτο. Εμείς θα έρθουμε να προσπαθήσουμε να πάρουμε καλό αποτέλεσμα. Δεν ερχόμαστε ούτε για ισοπαλίες ούτε για τέτοια, για σκοπιμότητες. Θα έρθουμε να παίξουμε όπως συνηθίζουμε να παίξουμε και αν είμαστε καλύτεροι και πιο τυχεροί, ας κερδίσουμε. Φέτος είναι τρεις ομάδες. Είσαι εσύ, είναι η Κόρινθος, είναι η Κόρινθος 2006. Η Κόρινθος 2006 έχει ένα ρόστερ αρκετά ακριβό, ίσως το ακριβότερο. Η Κόρινθος έχει αρκετούς παίχτες, αλλά το 90% της δεν είναι Κορίνθη. Εσύ έχεις το 100% Κορίνθιος και είσαι πρώτος. Πες μου όλο αυτό το πράγμα, πώς γίνεται. Γιατί οι περισσότεροι λέμε ότι τα λεφτά κάνουν την ομάδα. Από ό,τι φαίνεται δεν κάνει την ομάδα τα λεφτά, χρήματα. Αυτό δεν ισχύει μόνο εδώ στο Κορίνθι, και σε όλο τον κόσμο. Εγώ, όπως είπα προηγουμένως, νομίζω ότι είναι τα αποδυτήρια. Σίγουρα για μένα είναι καλύτερα να υπάρχει ένα χρώμα στην ομάδα, να υπάρχει εντοπιότητα, να μπορούν να έρχονται καινούργιοι ποδοσφαιριστές, να μπαίνουν μαζί σε μια νοοτροπία που θα βρουν πώς λειτουργεί κάθε ομάδα. Τώρα είναι θέμα με οποιαδήποτε ομάδα να φέρνει 10-20 παίκτες. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η λογική, αλλά δεν μπορώ και να πω αν ήμουν σε μια τέτοια ομάδα αν θα το έκανα. Ναι. Αλλά δεν νομίζω να το έκανα εγώ προσωπικά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που λέω εγώ είναι σωστό και το άλλο είναι λάθος. Τα ρόστερ και τα budget και όλα αυτά τα λεγόμενα που λέγονται είναι μέσα στο πράσινο που λέμε. Μέσα στο γήπεδο. Στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί κρίνονται όλα. Πώς είδες την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Ηρακλή Ξυλοκάστρο? Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στον Ηρακλή Ξυλοκάστρο και στον Νίκο τον Κολυμάδη. Συγχαρητήρια. Είναι μια ιστορική ομάδα Ηρακλής Ξυλοκάστρο. Έπαιζε με έναν αντίπαλο, θεωρητικά ήταν καλύτερος, το φαβορί. Αλλά στο ποδόσφαιρο, γι' αυτό λέγαμε, κάθε παιχνίδι πρέπει να το αντιμετωπίζεις με την ίδια σοβαρότητα. Γιατί πολύ πιθανό να το χάσεις, να το πάρεις αψήφιστα. Δίκαια νομίζω πήρε το κύπελλο Κορινθίας και συγχαρητήρια στα παιδιά. Γιατί και από την ομάδα του Ξυλοκάστρου, από ό,τι ξέρω, είναι οι περισσότερα πάλι παιδιά, ακριβώς, οι γενείς, γι' αυτό το είπα. Ξυλοκαστρίτες. Έχουν νεανική ομάδα, έχουν νέα παιδιά και δίνει ακόμα ένα μεγάλο μπράβο. Και μόνο που είναι Κορίνθιοι, Ξυλοκαστρίτες και νέοι που καταφέραν να φτάσουν η κατάκτηση του κυπέλλου. Και μην ξεχνάμε ότι το Ξυλόκαστρο είναι νεοφώτιστη ομάδα, βγήκε πέρσι από τη Β' κατηγορία. Σωστό. Είναι ακόμα ένα μπράβο. Βεβαίως. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα που είναι σε Β' κατηγορία ξαφνικά να βγει στην Α και να πρωταγωνιστήσει και να πάρει και το κύπελο. Είναι συγχαρητήρια, δεν μπορεί να πει τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνανε. Επειδή πέρσι ήσουν στην δεύτερη κατηγορία, νομίζω ότι τα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων στη δεύτερη κατηγορία είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Ναι. Πες μου λίγο την περσινή σου εμπειρία και πώς βλέπεις και το φετινό πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας. Η εμπειρία η περσινή μου ήταν περίπου σαν τη φετινή μου. Δηλαδή όλα τα παιδιά στο σοφικό ήταν σοφικίτες, με πολύ καλούς παίκτες και πολύ καλά παιδιά και χαρακτήρες. Δεν ξέρω φέτος τι κάνουν, γιατί και ακούω και καλά. Αλλά πέρσι εγώ δεν είχα τέτοια προβλήματα. Μαζευθήκανε από την αρχή και φτιάξαμε μια καλή ομάδα γυμνασμένη. Και παρόλο που είχαμε πολλές απώλειες πέρσι από το Δεκέμβρη μετά, γιατί φύγανε πολλά παιδιά, φαντάρι, φοιτητές, και ξαφνικά η ομάδα έπαιξε με παιδιά 14, 15, 16 και εγώ τους ζήταγα να κάνουν πρωταθλητισμό και να βγουν μια κατηγορία, δεν είναι εύκολο. Βεβαίως. Μπράβο μας πέρσι που τα καταφέραμε και βγήκαμε. Και εύχομαι το σοφικό να καταφέρει να σωθεί και στην Α. Είναι κρίμα
Να πέσει από την κατηγορία. Ναι, όντως ομάδες που έχουν παίχτες γηγενείς, πολλούς, τους θέλουμε, τις θέλουμε ψηλά. Ναι. Είναι σημαντικό, έτσι πιστεύω. Είπες πριν ότι, όχι είπες, αλλά το ξέρουμε, έχεις αγωνιστεί και στον Πέλβα για του. Ναι. Πώς ήταν μέσα στο γήπεδο στον Πέλβα και πώς είναι το απ' έξω, πώς είναι ο Τάσος μέσα και απ' έξω. Εννοείς όταν είμαι ποδοσφαιριστής. Ναι. Πώς το ζούσες τότε, ας πούμε, και τώρα ως προπονητής. Είναι... τα κοντρολάρεις διαφορετικά. Προπονητής με ποδοσφαιριστή είναι ένα τελείως διαφορετικό άθλημα. Να ασχολείσαι με το ίδιο αντικείμενο, δεν έχει καμία σχέση. Σωστό. Όταν παίζεις. Κοίτα, ο ποδοσφαιριστής έχει τη δυνατότητα να εκτονώνεται, να παίζει, να φαίνεται στον κόσμο, να το χειροκροτάει ο κόσμος. Εμάς σαν προπονητές το άχαρο είναι ότι κρινόμαστε κάθε Σαββάτο, κάθε Κυριακή. Mm-hmm. Ο ποδοσφαιριστής το πολύ πολύ με κάνει μια καλή εμφάνιση, θα δουλέψει προπόνηση, θα παίξει ένα παιχνίδι καλό, θα ξεχαστεί στον προπονητή, είναι λίγο διαφορετικά. Ήθελες να βρεθείς ως προπονητής στο Μπέλπα, το σκεφτόσουν προηγούμενα χρόνια. Μπορώ να σου πω, και δεν σου λέω μεγάλες κουβέντες, από την πρώτη φορά που ασχολήθηκα σαν προπονητής, ήθελα να πάω στο Κιάτο. Mm-hmm. Δεν μπορώ να ξεχάσω ότι από 19-20 χρονών μέχρι τα 28 μου κάθισα στο Κιάτο και έζησα στιγμές να μην θέλω να δουλέψω σαν προπονητής, να αναιρέσω τον εαυτό μου. Mm-hmm. Την αγάπησα την ομάδα, έζησα εκεί πέρα. Θα ήμουν, μπορώ να σου πω, σαν όνειρο, ήθελα να πάω στο Κιάτο. Ναι. Δεν θέλω να πω, αλλά αισθάνομαι πελοπίδας. Γιατί πέρασα την καλύτερη ποδοσφαιρική μου ηλικία στο Κιάτο. Σωστό. Δεν θα μπορούσα να μην να πάω στο Κιάτο. Mm-hmm. Να σου πω, σε αυτό κάπου με βοήθησε. Ναι. Γιατί τότε όταν έπαιζα εγώ στο Μπέλοπα, ήταν πραγματικά η οργάνωση σαν επαγγελματική. Και όταν πήγα φέτος σαν προπονητής, προσπάθησα με την εικόνα που είχα αυτή όταν έπαιζα σαν ποδοσφαιριστής να φτιάξω κάτι παρόμοιο. Πιστεύω σε ορισμένα τα έχω καταφέρει. Δηλαδή, η διοίκηση ασχολείται με τα διοικητικά της. Ο προπονητής με τα προπονητικά του, οι ποδοσφαιριστές με τα ποδοσφαιρικά τους, ο γενικός αρχηγός με το κομμάτι του, δεν ασχολείται κανένας με τίποτα άλλο εκτός από αυτό που πρέπει να κάνουν. Έχουμε δύο έφορους. Δεν μας λείπει τίποτα. Έχουμε εργοφυσιολόγο. Έχουμε από όλα τον Δημήτρη Σεριόπουλο. Βεβαίως. Δηλαδή, δεν δουλεύουμε κάτι στην τύχη. Και μασέρα έχουμε. Δηλαδή, έχουμε μπει σε μια διαδικασία. Πιο επαγγελματική. Ναι, και γιατί ήθελα να το πω αυτό. Γιατί να ξέρεις, Δημήτρη, ότι η συνέντευξη που δίνω σήμερα είναι η πρώτη που δίνω εγώ. Μεγάλη, που δεν είναι, για μένα είναι μεγάλο πράγμα. Όχι, δεν στο λέω γι' αυτό. Δεν μας αρέσει το Κιάτο. Ναι. Να δίνουμε συνεντεύξεις και να ασχολούμαστε να βγάζουμε ανακοινώσεις. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ισχύει. Είναι έτσι όπως το λες. Ναι, δεν έχουμε. Και ήθελα, γιατί έχουν ακουστεί πολλά για τον Μπέλο Παγιάτο. Mm-hmm. Και ήθελα να πω ορισμένα πράγματα. Βεβαίως. Που δεν ισχύουν, γιατί ακούνε αν είμαστε έτοιμοι να βγούμε. Δηλαδή, αν δεν είναι έτοιμος ο Μπέλο Παγιάτο να βγει με κόσμο, με δύο γήπεδα, που δουλεύει σε επαγγελματικά, ποιος είναι έτοιμος να βγει. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Εγώ νομίζω ότι είμαστε, αν καταφέρουμε και βγούμε, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Να σου το πω έτσι. Βεβαίως. Δεν είναι τυχαία η ομάδα στην πρώτη θέση. Σου λέω, εγώ προσωπικά, μπορεί βλέποντας το καλοκαίρι τα ρόστερ των ομάδων, το ρόστερ του Πέλπα φυσικά τα ήξερα τα παιδιά, απλά έβλεπα ότι έχουν μεγαλώσει ηλικιακά. Αυτό δεν έχει να κάνει όμως, η ποιότητά τους είναι συγκεκριμένη. Όντως θεώρησα κι εγώ ότι η Κόρινθος 2006 είναι η ομάδα που είναι το φαβορί, με βάση τους πολλούς παίχτες που πήρε. Μέσα στο γήπεδο όμως ο Πέλπας, το λέω ξεκάθαρα, έχει παίξει την καλύτερη μπάλα. Και φαίνεται, είναι πρώτη, δεν είναι τυχαία πρώτη ομάδα. Όταν βάζει μέσω όρο 3-4 γκολ σε κάθε παιχνίδι, δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Δεν γίνεται. Εγώ θα διαφωνήσω λίγο που μου λες ότι είναι μεγάλα παιδιά. Αν εξαιρέσουμε το Παναγιώτη, μεγάλα, το Παναγιώτη, ναι. Δεδάκι που είναι 36-37 χρονών και το Θανάση, mm-hmm. το Δάνι, δεν μπορεί να πει ένα ποδοσφαιριστή. 28, 27, 25, 30 χρονών είναι μεγάλο. Όχι, ίσως επειδή του βλέπει δηλαδή αρκετά χρόνια. Ο Βασιλείο Τάκη που είναι αρχηγό και είναι 32 χρονών είναι μεγάλο. Όχι. Δηλαδή ο Ρονάλντο είναι μεγάλο. Αυτό μου λες τώρα. 32 χρόνια. Όχι, ίσως επειδή τους έχουμε συνηθίσει αρκετά χρόνια να τους βλέπουμε, ίσως να μας φαίνονται και εμάς πιο μεγάλοι. Σε αυτό, ναι. Είναι σωστό αυτό που λες. Απλά ίσως τα προηγούμενα χρόνια ο Πέλοπας ίσως λειτουργούσε και διαφορετικά.
Έχουν αλλάξει σίγουρα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι η ομάδα που ήταν η περσινή και η προπέρσινη από τη διοίκηση μέχρι και τον τελευταίο. Σίγουρα έχουν αλλάξει. Δεν μπορεί πέρσι να ήταν όλα έτσι και να ήταν έτσι η χρονιά του. Άντε πέρσι, πα στο καλό, είχαμε και τι ακαδημιούλε. Υπήρχαν χρονιέ πριν 2-3 χρόνια που η ομάδα κινδύνευσε και να πέσει. Έχουν αλλάξει πολλά. Σίγουρα. Προ το θετικό πάντα. Φαίνεται μάλλον. Κοίτα, θέλω να σου πω. Εγώ δεν θα πήγαινα σε μια ομάδα αν δεν μπορούσα να αλλάξω ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Από αυτά που νομίζω εγώ ότι είναι σωστά. Βεβαίως. Δεν θα καθόμουν, να φύγω. Mm-hmm. Δεν μπορούσα να πάω στο Κιάτο και να βλέπω που έχω παίξει κιόλα και ξέρω τι γινόταν και πώ είναι και να έβρισκα μια κατάσταση, αυτό που λέμε χωριό. Έτσι. Δεν θα το ανεχόμουν. Θα έλεγα, παιδιά, συγγνώμη, ευχαριστώ πολύ, δεν μπορώ να κάτσω. Δεν ήταν έτσι όμω. Όχι, βέβαια. Και απλώ βελτιώσαμε ορισμένα πράγματα. Έτσι. Και επειδή μα βοηθάνε για τα αποτελέσματα. Πάμε καλά, ο κόσμος έρχεται κοντά στο γήπεδο, η διοίκηση είναι κοντά στο γήπεδο. Όλοι οι φιλάθλοι και τους ευχαριστούμε τους φιλάθλους που έρχονται και μας ενισχύουν και μέσα και έξω, γιατί προχθές είχαμε γύρω σε 100 πελοπίδες στα θήκια. Δυνατή εξέδρα στα θήκια, μπράβο. Σε μια έδρα που είναι δυνατή έδρα από τους εντόπιους φιλάθλους. Ή το πέλοπας είχε δυναμικό παρόν. Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη, δεν είναι. Έτσι. Απλά ο πέλοπας όμως έχει και τον κόσμο να τον. Να τον ακολουθήσει. Η Κόρινθος 2006 δεν έχει κόσμο. Έπαιξε ρόλο αυτό, πιστεύεις? Στο ότι η ομάδα είχε και τις γκέλες της, τις περισσότερες από ό,τι ίσως να περίμενε κανένας. Για το 0-6 λες? Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει. Φιλάθλους έχει, νομίζω. Δεν είναι. Γιατί εγώ σε 2-3 παιχνίδια. Μια καινούργια ομάδα είναι. Φιλάθλους καθαρούς. Ο Κόρινθος 2006. Θέλεις να πεις να έχει. Καθαρούς φιλάθλους 2006 δεν νομίζω ότι είναι πολύ. Είναι καινούργια η ομάδα. Ναι, ίσως να είναι έτσι όπως το λες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι ότι τους επηρεάσει την πορεία τους. Μερικές φορές και ο κόσμος, αν δεν πηγαίνει καλά, είναι και μπούμερ και μπορεί να σου γυρίσει και αντίθετα. Σωστό και αυτό. Δεν ξέρω. Τι να σου πω για το 06 και για το Μπάσκο. Να σου πω ότι δεν με απασχολεί. Έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά. Όχι, ίσα ίσα. Προτιμάς να κοιτάς. Με νοιάζει να ασχολούμαι για το μπέλο πακιά του. Βεβαίως. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και επιστρέφουμε, γιατί έχει ανοίξει η όρεξη. Ηλέκτρα 98,8. Είμαστε και πάλι εδώ. Συνεχίζουμε την πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Τάσο Πέρα. Τάσο, πες μου λίγο πόσο οικογενειακό είναι το κλίμα της ομάδας, γιατί θέλω να το ξέρω, το βλέπω, αλλά θέλω να μου πεις και εσύ αυτό που εκλαμβάνεις. Πιο πολύ δεν γίνεται. Εγώ θα να δώσω πάλι συγχαρητήρια στους παίκτες. Από την πρώτη μέρα που πήγα στο Κιάτο δεν μου έχουν κάνει ούτε πόσο πιο οικογενειακό να είναι. Και σε μένα είναι, και μεταξύ τους, και με τη διοίκηση. Να ξέρεις ότι είναι σημαντικό η διοίκηση να είναι κοντά στους παίκτες. Βεβαίως. Το έχει ανάγκη ο παίκτης, και ο προπονητής. Δηλαδή δεν λέω να χαϊδέψω κανένα στα αυτιά. Εγώ μέχρι στιγμής ίσως είναι η καλύτερη διοίκηση που έχω συναντήσει σαν προπονητής. Δηλαδή στηρίζουν τους παίκτες. Αν δεν πάει καλά η ομάδα, δεν τους προβληματίζουν, δεν λένε κακές κουβέντες. Ξέρεις αυτό που γίνεται με τη διοίκηση. Ναι, τις περισσότερες διοίκησεις, ναι, ισχύει. Το ίδιο και για μένα. Και αυτό είναι στήριξη. Βέβαια. Τη διοίκηση. Εγώ ήθελα να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Τάστο Γκιούλη, που είναι γενικός αρχηγός, που από τη στιγμή που ήρθε στην ομάδα με έχει βοηθήσει πολύ, που ασχολείται, αν ασχολούμαι εγώ 2 ώρες την ημέρα στην προπόνηση, αυτές ασχολείται 10, τον πρόεδρο και όλα τα άλλα τα παιδιά που είναι στη διοίκηση, χωρίς να θέλω να ξεχάσω κανέναν από ονόματα. Δεν γίνεται διαφορετικά να κάνεις πρωταθλητισμό αν δεν είσαι έτσι, για μένα ναι. Έτσι. Γιατί εγώ πιστεύω στην ποδοσφαιρική μαγάρα που λέγεται. Άμα κατηγορείς την ίδια στην ομάδα και τον ίδιο στον εαυτό, αυτό έλειπε. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας καλά. Με τίποτα. Έτσι, είναι κάποια στιγμή θα στραβώσει. Και όταν είσαι έτσι, όπως είμαστε εμείς, πιστεύω και κακό αποτέλεσμα να φέρουμε, θα μας κακοφανεί πιο λίγο, γιατί όλοι από τη δικιά τους πλευρά θα ξέρουν ότι προσπαθήσανε από διαφορετικό πόστο και απλώς για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, να πάρουμε το πρωτάθλημα, που δεν θέλω να το λέω αυτό. Ναι. Πιστεύω ότι έχουμε την ομάδα να πάρουμε το πρωτάθλημα, θα το διεκδικήσουμε. Δίνω ένα μήνυμα στους παίκτες μου σήμερα, όσοι με ακούνε, ότι για να μας κερδίσουν θα πρέπει να φτύσουν όλοι αίμα, ποδοσφαιρικά. Σωστό.
Οι παίκτες μου το έχουν συνειδητοποιήσει αυτό. Έχουν την καρδιά του πρωταθλητή και πιστεύω στο τέλος να καταφέρουμε να βγουν πρωταθλητές. Και μαζί τους είμαι κι εγώ. Και το πιστεύω αυτό, γιατί δεν μπορεί να κάνεις πρωταθλητισμό το να μην πιστεύεις ότι μπορεί να το πάρεις το πρωτάθλημα. Έτσι, και να πηγαίνεις στην τύχη. Βέβαια. Οι παίκτες μου το πιστεύουν αυτό, το πιστεύω και εγώ, το πιστεύει και η διοίκηση. Τώρα στο ποδόσφαιρο ξέρεις ότι γίνονται πολλά. Πολλά γίνονται, δεν το συζητάμε. Αλλά θα προσπαθήσουμε μέχρι την τελευταία αγωνιστική να τα δώσουμε όλα. Και αυτό το υποσχόμαστε και στον κόσμο μας, που τον έχουμε ανάγκη και μας βοηθάει και θέλουμε ακόμα πιο πολύ. Γιατί αυτό που ήθελα να σου πω προηγουμένως και το ξέχασα, ότι επειδή πάω στο Κιάτο σχεδόν κάθε μέρα γιατί κάνω προπονήσεις και πάω, πίνω κάνω καφέ, ξέρεις, με βλέπει ο κόσμος έξω. Εγώ το βλέπω τον κόσμο ότι διψάει για μπαλά. Είναι και μου λένε κότσι, βλέπω κόσμο που δεν τους ξέρω και με χαιρετάνε και ντρέπουν γιατί. Γι' αυτό εγώ πριν σου ανέφερα τον κόσμο της Κόρινθ του 2006. Αυτή είναι η διαφορά με τον Μπέλοπα. Με τον Μπέλοπα Γιάτου και με την Κόρινθ υπάρχει διαφορά. Όσον αφορά τον Κόρινθ, την Κόρινθ του 2006. Εντάξει, ο Πάς είναι ιστορική ομάδα. Έτσι, τι να πούμε τώρα. Έχει τον κόσμο. Έχει τον αμυγό κόσμο που υποστηρίζει την Κόρινθ. Η Κόρινθ του 2006 τώρα προσπαθεί να μπει μέσα και πιστεύω ότι τη έχει στοιχήσει. Σίγουρα είναι αυτό που λες ότι μέσα στο γήπεδο είναι τα πράγματα. Εννοείται αυτό. Αλλά εντάξει, στο καθένα έχει τη. Παραδείγματα χιλιάδες, έτσι. Ναι, έτσι. Ότι όλα κρίνονται μέσα στο γήπεδο. Βεβαίως. Δεν ασχολούμαστε εμείς με άλλα. Δεν ξέρω αν είναι η συνδύα, ότι δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το κομμάτι διαιτησία. Έτσι, μπράβο. Ακούγονται πολλά για το κομμάτι διαιτησίας. Με πρόλαβες λίγο, γιατί είναι χρονιά. Γενικώς, κάθε χρόνο υπάρχει. Αναφέρονται. Είναι κομμάτι του πρώτου ποδοσφαίρου. Η διαιτησία είναι λογικό να ασχολούμαστε, να τη σχολιάζουμε, να την κριτικάρουμε. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν φορές που το ξεπερνάμε λιγάκι. Όλοι. Και εμείς και οι διοικήσεις και οι άπαντες. Πιστεύω μεγάλο κακό κάνετε εσείς σαν δημοσιογράφοι. Ναι, σίγουρα. Σίγουρα το λέω τώρα για κάποιο λόγο. Έτσι είναι. Ξεκινάει από εκεί. Σίγουρα και οι διοικήσεις και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές για να δικαιολογήσουν πράγματα που δεν δικαιολογούνται. Mm-hmm. Αλλά αν θες να μιλήσω όχι σαν προπονητής, σαν φίλαθλος. Σαν φίλαθλος, φυσικά. Θα σου πω κάτι για τη διαιτησία. Που και εγώ έχω παράπονα φέτος, παράδειγμα. Ναι. Καταλαβαίνεις, μπορεί να κάνεις χιλιάδες παράπονα για τη διαιτησία, αλλά αν δούμε κάθε τέλος πρωταθλήματος, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, δικαιώνονται οι διαιτητές. Γιατί από ό,τι λένε όλοι μετά, ότι το πρωτάθλημα το πήρε η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή πέρσι, από ό,τι λέγανε όλοι, δίκαια βγήκε το Ζευγολατιό. Ναι. Πρόπερς πάλι δίκαια βγήκε το Ζευγολατιό. Ναι. Πρωτού τρία χρόνια που ήταν ΑΟΛ, πάλι λέγανε ότι έχει καλύτερη ομάδα. Άρα ποιοι δικαιώνονται. Έτσι. Οποιοςδήποτε που λέει ότι με αδίκησε διαιτησία, όλοι κάνουμε λάθη. Φυσικά και θα υπάρχουν και τα λάθη, δεν το συζητάμε. Είπαμε πριν για τους μεγάλους παίχτες, τους πιο. Πες μου λίγο για τους μικρούς. Το Σελά, τον Μπαλογιαννίδη, το Ριζάι. Και έχει κάποιους. Πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, με πολλή όρεξη και για παραπάνω κατηγορία. Και για τους τρεις που ανέφερες. Γενικώς, τι υλικό έχει ο Πέλβας στις ακαδημίες του? Θα μπορέσουμε σύντομα να έχουμε καινούριους να μπουν στην πρώτη ομάδα? Κοίτα, όχι, δεν νομίζω, γιατί είναι ηλικίες, έχουμε ηλικιακά, κενό, είναι μικρά, έτσι. Είναι 12 χρονών, γίνεται δουλειά, αλλά ξέρεις, με τις ακαδημίες το χειρότερο είναι ότι όταν φτάνουν σε μια ηλικία 16-17 χρονών, όταν ξέρεις, τα παιδιά μπαίνουν φροντιστήρια, κάνουν διάφορα πράγματα, φεύγουν φοιτητές, αλλάζουν και τρόπο σκέψεως. Μπορεί να δεις ένα καλό ποδοσφαιριστή 14 χρονών και 16-17 μπορεί να πει σταματάω, 18 να μην θέλει να παίξει μπάλα. Δεν μπορεί να ξέρεις, ας πούμε, αν έχεις μια καλή ακαδημία των 12-13 χρονών, ότι 17-18 χρονών, 16 να μπορούν να παίξουν σε μεγάλη ομάδα. Μακάρι να βγάλουμε τέτοιους παίκτες, θέλουμε τέτοιους παίκτες να βγάλουμε. Δεν μπορεί να έχει συνέχεια να παίρνει ξένους ποδοσφαιριστές. Σωστό. Και εγώ εύχομαι να βγάλουμε ακαδημίες τέτοιους παίκτες. Μακάρι. Όσο είμαι στο Κιάτο, δηλαδή, το εύχομαι. Έχουμε πολλά παιδιά. Αυτό είπα προηγουμένως είναι 150 παιδιά, αλλά δεν νομίζω αυτή τη στιγμή να μπορεί κάποιο παιδί να μπορεί να παίξει μεγάλη ομάδα. Γιατί είναι ηλικιακά μικρή. Είναι ηλικιακά μικρή, ναι, σωστό. Έχει ένα ρόστερ περιορισμένο αριθμητικά, έτσι. Παρ' όλα αυτά, ούτε τραυματισμούς έχει βγάλει. Ναι. Φαίνεται είναι η δουλειά που γίνεται, έτσι, μάλλον. Από κάτι δημοσιεύματα που έχω ακούσει είναι στην τύχη. Στην δεν τύχη. Με πειράζει να είναι στην τύχη ή είναι από θέμα δουλειάς. Αλλά πιστεύω είναι από θέμα δουλειάς.
Όσο για αυτά τα δημοσιεύματα, Δημήτρη, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνονται και χωρίς να μας ξέρουν. Και αυτό, να σου πω κάτι, μας πειράζει λίγο. Από την άποψη ότι ακόμα ξέρουν και πόσα λεφτά έχουμε δώσει για να πάρουμε ποδοσφαιριστές. Που δεν ξέρω εγώ που είμαι προπονητής. Mm-hmm. Δεν μπορεί να ξέρει ένας δημοσιογράφος πόσα λεφτά έχει δώσει μια ομάδα από τη στιγμή που δεν ξέρω εγώ. Και στο κάτω-κάτω, αν θέλεις να μάθεις, γιατί δεν παίρνεις ένα τηλέφωνο τον πρόεδρο, κάποιον από τη διοίκηση, τον γενικό αρχηγό, ακόμα και εμένα τον προπονητή, να σου πούμε, Δημήτρη, αυτό και αυτό κάνουμε στο Κιάτο. Mm-hmm. Τόσα λεφτά έχουμε δώσει. Να στα πούμε όλα. Δεν έχουμε τίποτα κρυφό να κρύψουμε κάτι. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε τέτοια δημοσιεύματα για την ομάδα. Στην τύχη, χαβαλέ, δεν ξέρω και τι θέλουν να περάσουν. Για μένα, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η δημοσιογράφη του 50-άρικου. Και δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι. Έχει ο όρος αυτός φέτος έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά. Δεν λέω να μην υποστηρίζεις μια ομάδα. Mm-hmm. Είναι δικαίωμά σου. Και εσείς από την ΕΜΕΑ υποστηρίζετε την ΕΜΕΑ. Άξ. Και εγώ είμαι από τα ΕΣΜΕ, υποστηρίζω τον Ισμιακό. Λογικό δεν είναι, έχω μεγαλώσει εκεί πέρα. Α, βεβαίως. Δεν μπορώ όμως να πάω να κατηγορήσω μια οποιαδήποτε ομάδα. Πάω να κατηγορήσω τώρα την Κόρνθο, το 06, τον Μπας, το Δρεβένι, ξέρω οποιοδήποτε. Άλλο να πω για τη δικιά μου ομάδα και άλλο να λέω πράγματα και χωρίς να ξέρω. Mm-hmm. Μπορεί να ξέρω εγώ δηλαδή πόσα λεφτά έχει δέσει το 06 ή το Μπας τώρα για παίχτες. Όχι. Και να βγω να κάνω ένα δημοσίευμα. Δεν έχει λογική αυτό. Νομίζω χαλάει και το κλίμα των ομάδων γενικά. Έτσι ξεκινάει, πιστεύω. Εγώ δεν πρέπει να αφήνουν να κυκλοφορούν τέτοια δημοσιεύματα. Για ποιο λόγο? Γιατί πραγματικά ακούει κάποιος που δεν ξέρει και λέει έτσι θα είναι. Ναι. Και δεν μας έχει ρωτήσει κανένας. Σας πεισμόνει αυτό? Εννοείται μας πεισμόνει. Γιατί αν ερχόταν αυτοί οποιαδήποτε κύριοι που γράφουν οτιδήποτε τέτοιο για μας και βλέπανε, θα καταλαβαίνανε ότι δεν είναι έτσι. Τι θα λέγανε μετά? Είναι δημοσιογραφία αυτή? Όχι, για μένα δεν είναι. Δεν, ούτε το, για δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Δηλαδή, πάμε την άλλη εβδομάδα που λες να παίξουμε ένα ντέρμπι. Ναι. Να ξεκινήσουμε να βγάζουμε δημοσιεύματα για το 06. Το 06 για μας, δηλαδή, τι θα κερδίσουμε? Και θα μπούμε μέσα στο γήπεδο. Νομίζω χειρότερα γίνεται. Γιατί... Όχι, εγώ θα σου πω ποδοσφαιρικά. Mm-hmm. Θα μπούμε μέσα στο γήπεδο. Θα μπορεί να έχουμε ένα κακό θέμα και οι δύο ομάδες. Ναι. Και όλα αυτά τα δημοσιεύματα να γυρίσουν και στους δυο μας. Ναι. Και να λένε. Τι γράφω όλη την εβδομάδα και δεν μπορώ να κλωτσίσω την μπάλα. Ναι. Έχει λογική. Ναι, έτσι. Δεν είναι καλύτερα να δείξουμε μέσα, αν παίξουμε καλά και εμείς σαν πρωτοπόροι μέχρι στιγμής και το 06 ότι είναι δύο καλές ομάδες να μαζέψουν κόσμο στο γήπεδο. Αυτό. Και να έχουμε μια συνέχεια, να τραβήξουμε και κόσμο στο γήπεδο. Πώς θα τραβήξουμε το κόσμο στο γήπεδο, όταν ένας προσπαθεί να βγάλει το μάτι αλουνού εκτός αγωνιστικών χώρων? Έχει επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο φέτος περισσότερο από άλλες χρονιές? Κοίτα, στο Κιάτο ναι, βλέπω και από ό,τι μου λένε έχει κόσμο πολύ. Σε παιχνίδια που όπως πήγα και είδα το Μπας Κόρνθο με το 06, είχε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Σε δύο παιχνίδια που είχε πάνω από 1000 άτομα κόσμο. Δεν είναι λίγο για Θέλει ο κόσμος σίγουρα. Βλέπει. Και ειδικά ομάδες τέτοιες που έχουν και καλούς παίχτες και έχουν εξαιρετική πορεία. Και προχτές στο τελικό κυπέλλο που είχα πάει, πάλι είχε πολύ κόσμο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι. Το ζητάει ο κόσμος. Ναι, είναι τρόπος να ξεφεύγουμε λίγο από τα όλα προβλήματα. Πρέπει να βοηθήσουμε όμως όλοι λίγο. Όλοι. Και εμείς σαν προπονητές. Όλοι. Και οι ποδοσφαιριστές και οι διοικήσεις και οι δημοσιογράφοι. Όλοι που ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι του ποδοσφαίρου. Γιατί μετά και το κομμάτι της διαιτησίας. Δηλαδή, όλοι κάπως να το δούμε λίγο ρομαντικά. Απ' τη μία λέμε δεν έχουμε κόσμο, δεν μαζεύω, δεν κάνω. Και απ' την άλλη, ένας προσπαθεί να βγάλει το μάτι, δεν μπορεί να φτιάξει ποδοσφαίρο. Πώς θα περάσει δηλαδή μια άλλη νοοτροπία? Πώς θα αλλάξει δηλαδή το έργο? Σωστό, πρέπει όλοι το λιθαράκι να το βάλουμε. Ναι, για να... Δεν υπάρχει τίποτα ακριβώς στο ποδόσφαιρο, Δημήτρη. Για μένα, εγώ τόσα χρόνια εγώ παίζω από το 80, έπαιζα μπάλα μέχρι το 2002 και μετά έγινε προπονητής. Δεν έχω δει κάτι διαφορετικό. Άμα ήταν, θα το έλεγα. Να το κάναμε, δηλαδή είμαστε και πρωτοπόροι. Πες μου λίγο για την τρίτη εθνική, πώς βλέπεις τις δύο ομάδες? Θα σωθεί το Ζεγουλατιό FC? Ρωτάω επειδή το Ζεγουλατιό στη διαμικίνδυνη ζώνη. Νομίζω ότι ο ΑΟΛ εύκολα ή δύσκολα θα τα καταφέρει. Καταρχήν να ξέρεις ότι και να θέλω να σωθεί το Ζεγουλατιό μόνο και μόνο επειδή είναι ο Παντελής ο Παντελής ο φίλος. Βέβαια. Για να σου πω σοβαρά ότι πιστεύω θα σωθεί το Ζεγουλατιό γιατί έχει τον Παντελή του Κολιάκου. Mm-hmm. Είναι ένας καινούριος ταλαντούχος αξιόλογος προπονητής που τον βλέπω γιατί συζητάμε κάθε μέρα, έχει πάρα πολύ όρεξη. Ενδιαφέρεται πολύ και πιστεύω θα καταφέρει να του σώσει. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολο. Όχι. Γιατί ο κόσμος, ξέρεις, αν είναι σε εμάς δύσκολο να βγούμε
στη Γάμα Εθνική. Είναι πολύ δύσκολη κατηγορία η Γάμα Εθνική. Βεβαίως. Ακόμα να πάρει και Χ. Σωστά. Και του χρόνου που θα αλλάξει πάλι, θα παίζουν, ναι, θα υποβιβάζονται 6-7 ομάδες. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Σίγουρα είναι δύσκολα, γι' αυτό να ξέρει ότι και αλλάζει επίπεδο. Βεβαίως. Σίγουρα είναι πιο δύσκολη κατηγορία, πιο δυνατοί παίχτες, πιο γρήγοροι, πιο οργανωμένες ομάδες, πιο μεγαλύτερο μπάτζετ που λέμε. Σωστό. Με καλύτερους, πιο έμπειρους παίχτες. Είναι δύσκολο ακόμα να είναι σημαντικό να παίρνει και χήμα στο γήπεδο σου. Έτσι. Για να μπορεί να έχει μια διάρκεια αποτελεσμάτων. Πιστεύω το ζευγολατίο θα σωθεί. Και είμαι σίγουρος θα πάρει και αποτέλεσμα μέσα στη Θήβα. Από αυτά που μου λέει ο φίλος μου ο Λάκης. Mm-hmm. Ο Άλλος πιστεύω έχει σωθεί. Γιατί είναι μια ομάδα τώρα στη Γάμα Εθνική έμπειρη. Και καλή ομάδα. Δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό και για την ομάδα που θα βγει που τώρα στην Κορινθία. Μακάρι να είμαστε εμείς ο Πελοπασιάτου. Mm-hmm. Να είναι τρεις κορινθιακές ομάδες. Βέβαια. Για μένα έτσι ανεβαίνει το επίπεδο. Βέβαια. Όσο πιο πολλές ομάδες έχεις σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Και αν καταφέρουν και αυτές οι ομάδες που βγουν. Σωθούν και του χρόνου και να βγει και άλλη μία τέταρτη. Μετά αλλάζουμε εντελώς τα πράγματα. Ναι, εννοείται αυτό. Και πιο όρεξη θα έχουν οι ποδοσφαιριστές και οι Κορίνθιοι να παίξουν μπάλα για να παίξουν Γάμα Εθνική. Και ποτέ δεν ξέρεις μια ομάδα τι μπορεί να κάνει, μπορεί να καταφέρει να προσπαθήσει να κάνει και ένα βήμα παραπάνω. Έτσι. Κάπως έτσι έρχονται τα πράγματα. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη. Εξαιρετικά πράγματα μας λέει ο Τάσος Πέρας. Βέβαια μπορεί να πλησιάζουμε προς το τέλος, αλλά όλο τι κάτι θα πούμε ακόμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα γυρίσουμε. Ηλέκτρα 98,8. Σε περιμένω. Και ενώ πλησιάζουμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής, έτσι θέλω να ρωτήσω και τον Τάσο, επειδή ξέρω ότι παίζει και με παλεμάχους, είσαι μέσα στα γήπεδα, πώς είσαι, πώς νιώθεις, πώς το ευχαριστιέσαι, πώς περνάτε μέσα? Και θα προσπαθούμε να αισθανθούμε νέοι. Είναι λίγο δύσκολο ποδοσφαιρικά, αλλά είναι σημαντικό να ξέρεις αυτό που κάνουμε. Παίζω στους παλέμαχους της Κορίνθου και στους παλέμαχους του χωριού μου του Σημειακού. Mm-hmm. Πιο πολύ διοργανώνουμε παιχνίδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Mm-hmm. Που νομίζω είναι το πιο λογικό να κάνεις όταν είσαι σε μια μεγάλη ηλικία. Το καλό είναι ότι βρισκόμαστε παλιοί ποδοσφαιριστές που έχουμε παίξει. Οι παλέμαχοι τι διαφορά έχουν? Ότι μπορείς να παίξεις με ποδοσφαιριστές 20 χρόνια μεγαλύτερους που πήγαινες και τους έβλεπες. Mm-hmm. Και με μικρότερες που έπαιζες μαζί. Σωστά. Δηλαδή, εγώ έχω παίξει ποδοσφαιριστές γιατί πήγα από το 2000, νομίζω, στους παλέμαχους της Κορίνθου. Έχω παίξει με ποδοσφαιριστές που πήγαν και τους έβλεπα στο γήπεδο. Και έτυχε να γίνουμε συμπαίκτες σαν παλέμαχοι. Που μου αρέσαν και σαν ποδοσφαιριστές. Βεβαίως. Αυτό και είναι. Τους βλέπα και, ναι. Αυτή είναι η ομορφιά αυτών, ναι, των συναντήσεων. Είναι ωραίο συνέστημα αυτό. Βεβαίως. Δεν το ζεις αυτό σαν ποδοσφαιριστής κανονικός. Σαν παλέμαχος το ζεις. Φυσικά παίζεις και με άλλους, έχουμε παίξει με πολλές ομάδες. Είναι ωραίο και σημαντικό. Και μακάρι να. Εμείς πέρσι είχαμε φτιάξει ένα πρωτάθλημα παλεμάχων. Mm-hmm. Όντως. Έχουμε να το καταφέρουμε και φέτος να φτιάξουμε ένα πρωτάθλημα παλεμάχων πάλι. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ καλή ομάδα. Ναι. Δύσκολα μας κερδίζουν. Γιατί έχουμε πολλούς καλούς παίχτες. Mm-hmm. Και έχουμε και. Για παλέμαχους νεαρές ηλικίες. Τώρα ο παλέμαχος όταν είναι 40 χρονών είναι σαν να παίζεις. Ακόμα, ναι, μπορεί όχι, να γνωρίζει. Είναι ακόμα. Σαν να παίζεις μικρός στη δικιά μου ομάδα. Πολύ, πολύ σωστό αυτό. Πολύ ωραίο. Είναι μικρός, λέω, βάλω το μικρό. 40-45 χρονών να παίξω μικρός, καταλάβεις. Είναι όμως όμορφο συνέστημα και φοβερό. Σε κρατάει μέσα. Ναι, μας κρατάει, αγωνιζόμαστε και ξέρεις. Ξεχνιόμαστε και γινόμαστε σαν παιδιά γιατί όταν φοράς σουλτσάκι ποδοσφαιριστής, ό,τι και ηλικία να έχεις γίνεσαι παιδί. Βεβαίως. Καλά, πιστεύω ότι δεν ξεφεύγουμε. Όχι, όπως πάει ξεφύγει ένας νέος που του βράζει το αίμα. Το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Όλα δικαιολογούνται σε αυτά. Είναι ωραίο να υπάρχουν έτσι και μόνο που βρίσκεσαι. Δεν χάνεσαι, Δημήτρη. Μπράβο. Δεν χάνεσαι. Αυτό. Συναντιέσαι με ανθρώπους, όπως είπες, ακόμα και που τους έβλεπες. Εννοείται αυτό. Έχει αυτή την ομορφιά η παλέμαχη. Και πες μου λίγο και τον Σημειακό, πώς τον είδες? Ο Σημειακός έκανε φοβερή πορεία. Μπορώ να σου πω ότι στον πρώτο γύρο τη χαρακτηρίζα Λέστερα. Mm-hmm.
που επιφορεί και το χωριό μου και τα ίδια. Τα χρώματα. Κοίτα, δεν περίμενα να πάει άσχημα. Ναι. Περίμενα να πάει πολύ καλά. Δεν περίμενα να είναι και πρώτος. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, δεν είναι εύκολο τώρα από νεοφώτιστο να βγεις και να σχεδόν ένα γύρο να είσαι δεύτερος, τρίτος, πρώτος. Έτσι. Σε μια ομάδα που είναι νεοφώτιστη και με ρόστρο όπως είπαμε μικρό. Παίζοντας τη καλά και πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Εννοείται. Και πάλι με περιορισμένο ρόστερ. Εννοείται αυτό. Με αρκετούς παίχτες, μην πω πολλούς, που δεν είχαν την εμπειρία της Α κατηγορίας, εκτός από 2-3. Ναι, εκτός από 2-3 νομίζω. Δεν είναι δεν λίγο παίξει πράγμα. Εκτός ένα δικό μου κανένα παιδί, αλλά. Όχι, εκτός του Σοφού, ας πούμε, ναι, και ακόμα είχαν και ο Γεωργίου δεν είχε την πολύ μεγάλη εμπειρία μες στην Α. Ναι, ναι. Ο Σοφός ίσως να είναι ο πιο έμπειρος. Οι υπόλοιποι ήταν άπειροι. Παρότι αρκετά μεγάλη ηλικιακά, δεν είχε τύχει να παίξει στην Α, αλλά δεν φάνηκε αυτό. Κοίτα, είχε κάνει ο Λάκης, είχε φτιάξει ένα σύνολο Παντελίες, ο Κολιάκος, πολύ καλό. Εγώ έτσι πιστεύω. Ήταν 2 χρόνια, τους είχε μάθει, τον ξέρανε και ξέρεις όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο και να έχεις μια συνέχεια, σίγουρα κάποια στιγμή θα βγάλουν κάποιο αποτέλεσμα οι παίκτες. Παίζανε πολύ οργανωμένο ποδόσφαιρο, δεν ήταν εύκολο να τους κερδίσεις αν δεν ήσουν πολύ καλός. Τώρα στο δεύτερο γύρο ίσως. Θα ξέγιναν πολλά, άλλαξαν ναι, πολλά. Ίσως και το τι ομάδα. Και, ξέρεις, όταν φεύγει ένας προπονητής που πάει την ομάδα καλά. Ναι. Δεν είναι εύκολο να έρθει κάποιος άλλος μετά και να ξέρεις να φτιάξεις, να συνεχείς και σε τέτοιο επίπεδο μια ομάδα. Απλά νομίζω ότι άλλαξαν και πολλά μετά. Όχι μόνο η φυγή του Παντελή. Ήταν γενικός διαφορετικός τρόπος προσέγγισης και των παιχνιδιών από τους ανθρώπους της ομάδας. Μπορεί, ναι. Ίσως όταν η ομάδα έχει σωθεί, είναι και αλλιώς, εντάξει. Να χαλαρώσανε εννοείς. Ναι, μωρέ, δεν πάω για κάτι. Προσέχω όλα λίγο, γιατί έχω και άλλες χρονιά και την επόμενη να εντάξει συμμαζέψω, να σουλουπώσω, να κοιτάξω ακαδημιούλες μου, να δω τι θα κάνω. Όλα παίζουν ρόλο, αλλά δεν είναι και λίγο που έχουν καταφέρει και είχαν σωθεί από τον πρώτο γύρο. Όχι, βέβαια, ομάδα νεοφώτιστη. Οι περισσότεροι την είχαμε. Εντάξει, όχι φαβορή, μην τρελαθούμε να πέσει. Ήταν από τις συνήθως οι ομάδες που βγαίνουν, ναι, τις έχουμε για υποψήφιες μήπως πέσουν έτσι. Mm-hmm. Το ξέρω, καταλαβαίνω τι λες. Όχι, ο Στυμιακός ήταν πολύ καλός. Και σε κόντραρε πολύ στο Κιάτο. Δεν τους κερδίσαμε στο πρώτο παιχνίδι, ήταν σχολιά. Ένα-ένα. Καλό παιχνίδι, ωραίο παιχνίδι. Ναι, ωραίο παιχνίδι ήταν, αρχή ήταν σε εμάς. Παίζαμε και στο πλαστικό που είναι, ναι, πιο μικρό και δεν μας βολεύει εμάς, mm-hmm, την αλήθεια. Δεν το λέω για δικαιολογία αυτό. Αλλά δεν ήταν βάσει το δικό μας αποτέλεσμα. Πήρε αποτέλεσμα. Κέρδισε μέσα την στο Όρυθο. Βέβαια. Δεν έχασε και πουθενά. Όχι. Κέρδισε μέσα στο Καμάρι. Ναι. Την τετάρτη ομάδα του πρωταθλήματος. Το Καμάρι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή ομάδα, πραγματικά. Και επειδή είπα ότι δεν έχουν παίξει παίχτες, για να μην λέω, και ο Λέκας έχει παίξει Α και ο Κορδαλής έχει παίξει. Απλά το γενικότερο σύνολο ήταν άπειρο. Ναι, ναι. Ο Καλογράνης, ο Ντόντος. Άπειροι από την Α. Πολλά είπαμε. Αν δεν σταματάμε, θα μας πάει μέχρι την επόμενη εβδομάδα, άμα δεν σταματήσουμε. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον Τάσο. Τάσο, σε ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Είπαμε πολλά. Να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Να επιτύχει η ομάδα του στόχου τη. Να είσαι πάντα καλά, υγιής, γιατί χωρίς την υγεία, είπαμε, δεν γίνεται. Γιατί και στο ποδόσφαιρο οι τραυματισμοί είναι μεγάλο πράγμα. Έχουν φαγωθεί πάντως όλοι να τραυματιστούμε. Ναι, πραγματικά έτσι. Δεν έχει ομάδα τραυματισμού και πρέπει να τραυματιστούμε. Κάποια θα βρούμε να βάλουμε. Προς Θεού η ομάδα. Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Εύχομαι να καταφέρουμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά θέλω πολύ, οι ποδοσφαιριστές μου θέλουν πολύ, η διοίκηση θέλει πολύ. Και να σου το πω με φανατισμό. Mm-hmm. Ωραίο, εγώ θέλω φανατισμό, με υγιή φανατισμό, το λέω. Ο υγιής φανατισμός είναι. Και αυτό μπορώ θέλω να το μεταφέρω στους παίκτες μου, αλλά το μεταφέρουν και οι παίκτες προς όλους που μας ακούνε. Ότι δύσκολα θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να είμαστε όσο πιο σκληροί γίνεται. Αν χάσουμε το πρωτάθλημα, να το χάσουμε γιατί δεν μπορούσαμε να το πάρουμε εμείς. Καταλαβαίνεις τον εαυτό. Θα τα δώσουμε όλα. Θα προσπαθήσουμε να γιορτάσουμε πρωταθλητές. Αυτά θα να πω. Καλή συνέχεια να έχουμε. Καλό σας βράδυ. Καλά να περάσετε αυτές τις μέρες. Να περάσετε καλά όπου και να πάτε. Όσοι οδηγείτε να προσέχετε. Να είστε καλά.